Σε ένα εργοστάσιο της X-Robots στην Κίνα, οι μηχανικοί αναπτύσσουν ανθρωποειδή ρομπότ, δίνοντας έμφαση στις εκφράσεις προσώπου και στην εκδήλωση συναισθημάτων. Στο εργοστάσιο, μπορεί να δει κανείς μάσκες σιλικόνης μέχρι το λαιμό, απλωμένες σε τραπέζια, δίπλα σε χέρια και πόδια σιλικόνης. Κεφάλια χωρίς σώμα είναι τοποθετημένα σε ράφια και ανθρωποειδή ρομπότ σε διάφορα στάδια κατασκευής βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο. Τα σχέδια των μηχανικών για τα ρομπότ είναι κρεμασμένα στους τοίχους. Έχουμε τις δικές μας ομάδες λογισμικού και αλγορίθμων, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της X-Robots, εξηγώντας ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι η πιο περίπλοκη κατηγορία ρομποτικών προϊόντων. Όπως είπε, υπάρχουν κάποια βασικά μοντέλα και αλγόριθμοι, στα οποία βασίζονται όλοι. Ωστόσο, η X-Robots δεν θέλει να φτιάξει άλλο ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Θέλει να δημιουργήσει ένα ρομπότ που θα αναγνωρίζει και θα εκφράζει συναισθήματα, με εξαιρετικά ρεαλιστικές εκφράσεις προσώπου. Τα ρομπότ που έχει φτιάξει η X-Robots μπορούν ήδη να μιμηθούν τις εκφράσεις που βλέπουν από έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, μπορούν να κουνήσουν το κεφάλι τους, να χαμογελάσουν και να βγάλουν τη γλώσσα τους, χάρη στους μικροσκοπικούς κινητήρες σε διάφορα σημεία του κεφαλιού. Σύμφωνα με τον CEO, οι μηχανικοί δουλεύουν σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην έκφραση και το συναίσθημα και τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και να παράγουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση μέσω του προσώπου τους. Η X-Robots είπε ότι χρειάζεται από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα για να παραχθεί ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Ο κύριος σκοπός των ρομπότ της εταιρείας μέχρι στιγμής είναι να εκτίθενται σε μουσεία, ένα από τα οποία η X-Robots έχει στεγάσει στο ίδιο κτίριο με το εργοστάσιό της. Ωστόσο, η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ με βελτιωμένες εκφράσεις προσώπου και συναισθήματα μπορεί να έχει διάφορες πιθανές εφαρμογές, μελλοντικά. Αυτές περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών, την υγειονομική περίθαλψη, την ψυχολογική συμβουλευτική, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Για παράδειγμα, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως προσωπική βοηθή για ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες, παρέχοντας συντροφιά και βοήθεια σε καθημερινές εργασίες. Οι εκφράσεις του προσώπου και τα συναισθήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία, αποτελούν σημαντικό μέρος της μη λεκτικής επικοινωνίας και χωρίς αυτά, οι αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους θα ήταν περιορισμένες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τα ανθρωποειδή ρομπότ να έχουν την ικανότητα να εκφράζονται με παρόμοιο τρόπο για να ενισχύσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους ανθρώπους.